Είναι η Αλιάνα. Απόψε στο θεματικό πάρκο έχει διαγωνισμό τραγούδιου. Ω, Μιτζή, αυτό είναι φανταστικό. Το ξέρω. Είναι τρελό που μπορείς και λαμβάνεις μηνύματα από το διάστημα. Λέτε να δηλώσουμε συμμετοχή. Μπορείς να δηλώσεις και εμάς. Ίσως η γιαγιά να το έχει κάνει ήδη. Είστε ήδη στη λίστα. Χαμογελαστή φατσούλα. Ναι! Θα πιάσουν τόπο τα μαθήματα τραγουδιού που έκανα το καλοκαίρι. Μπορούμε να παίξουμε αυτό το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζουμε. Ώρα να δείξω σε όλους τι αξίζω στα drums. Και εγώ τι αξίζω στην ηλεκτρική κιθάρα. Πάμε λοιπόν. Το θεματικό πάρκο είναι το τέλειο μέρος για να παίξουμε το τραγούδι μας. Μίνι ταξί. Μίνι ταξίδι. Κορίτσια, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω. Κάτι περίεργο συνέβη και δεν λειτουργεί σωστά ο φωτισμός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς τα φώτα. Κορίτσια, θυμάστε εκείνο τον κήπο με τις σκόμπαλες στη χώρα των Λάμα? Δεν θυμάστε που ήταν σαν ένας κανονικός λαχανόκηπος, αλλά φύτρωναν τις σκόμπαλες? Α, ναι! Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Έτοιμες, κορίτσια? Βρε καλώστες! Μήπως ήρθατε κι εσείς για την κυπουρική με γκλίτερ? Περίπου. Αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές δισκομπάλες. Ο διαγωνισμός τραγουδιού στο θεματικό πάρκο θα ακυρωθεί αν δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τα φώτα της σκηνής. Θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός! Αποκλείεται! Εμείς τα Λάμα υποστηρίζουμε πολύ τις τέχνες. Πάρτε όσες δισκομπάλες χρειάζεστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νταν. Έσωσες την κατάσταση. Ορίστε και ένα ξεχωριστό δωράκι για εσάς. Το λατρεύω. Και πάλι σε ευχαριστούμε. Αυτές είναι ό,τι πρέπει για να φωτίσουμε τη σκηνή. Είστε έτοιμες για μερικά ειδικά εφέ? Ναι. Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνη και η Λάιλα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Όπως βλέπετε, είμαστε έτοιμες για το Halloween. Στολές, καραμέλες, φαντάσματα! Συνήθως πάμε για φάρσα ή κέρασμα με τον Νίκολας, αλλά για κάποιο λόγο είπε ότι δεν μπορεί να έρθει φέτος. Οπότε, σκεφτήκαμε ένα καινούργιο σχέδιο. Να ταξιδέψουμε σε μια τρομακτική μίνι περιπέτεια. Μίνι δύναμη! Λοιπόν, πού θα ταξιδέψουμε? Στο Λούνα Πάρκ. Ζητώ! Ναι! Μίνι ταξίδι! αυτό το ερυπωμένο Λούνα Πάρκ σίγουρα είναι αρκετά τρομακτικό. Όμως είναι πολύ ωραίο που δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει ουρές! Πάμε! Το είδατε αυτό? Νομίζω πως είδα φάντασμα! Πιστεύω πως έχεις επηρεαστεί από την τρομακτική ατμόσφαιρα. Ας πάμε σε άλλο παιχνίδι. Την είδατε αυτή την κολοκύθα? Ίσως τελικά να μην είμαστε μόνες μας εδώ. Περίεργο. Δεν γίνεται. Είμαστε οι μόνες εδώ αυτή τη στιγμή. Τι ήταν αυτό? Σάνι, είχες δίκιο. Το Λούνα Πάρκ μάλλον είναι στοιχειωμένο. Είναι πολύ τρομακτικό για μένα. Νίκολας! Σα
Σας την έφερα! Θυμάσαι πέρυσι που με τρόμαξες εσύ η πόλη? Φύγε, φύγε, φύγε! Φέτος ήταν σειρά μου να σας τρομάξω. Ωραίο αστείο, ο Νίκολας. Μας την έφερες. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, επειδή η ιδέα μου ήρθε όταν είδα το blog σου. Όμως, Νίκολας, πώς ήρθες εδώ? Ξέρεις, μπορεί να βοήθησε λίγο η γιαγιά σου. Μα βέβαια. Χάρη σε αυτήν μπόρεσα να έρθω εδώ νωρίτερα για να στήσω όλες τις παγίδες. Μάλιστα, αυτό ήταν καταπληκτικό. Όμως, τέλειωσε η ώρα για φάρσες και τώρα ήρθε η ώρα για διασκέδαση. Αυτό ήταν το καλύτερο Halloween που πέρασε ποτέ μου! Ναι! Χαρούμενο Halloween σε όλους σας! Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο κανάλι μου για μια ακόμα καινούργια περιπέτεια με το διαβατήριο! Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη! Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου! Από τότε που ανακάλυψα αυτόν τον χάρτη, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα αυτά τα μέρη. Θέλετε να έρθετε στην περιπέτεια? Ναι! Μισό λεπτό. Πρέπει να ανοίξω την κάμερα. Θέλω να το τραβήξω για το blog. Πάμε, λοιπόν. Μείνει δύναμη! Εντάξει. Πώς θα πάμε σε αυτά τα μέρη? Το γράμμα της γιαγιάς έλεγε κάτι για σκούτερ. Πρώτα πρέπει να μπούμε στο χάρτη. Ίσως υπάρχει μια μαγική φράση που πρέπει να πούμε. Hey, τι είναι αυτό? Μοιάζει με... ένα διαβατήριο! Αυτό εννοούσε η γιαγιά όταν είπε με για το διαβατήριο της περιπέτειας. Με αυτό θα εξερευνήσουμε το χάρτη. Όμως, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε? Αφού για να γίνουμε μικρές λέμε μίνι δύναμη και κρατάμε το μενταγιόν, τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι καθώς κρατάμε το διαβατήριο? Καλή ιδέα, Πόλη! Μίνι ταξίδι! Τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι ενώ θα κρατάμε το διαβατήριο και θα δείχνουμε ένα μέρος στο χάρτη? Ας το δοκιμάσουμε! Να δείξουμε το λάμα! Μίνι ταξίδι! Τα καταφέραμε! Μπήκαμε στο χάρτη! Είμαστε σε ένα μουσικό φεστιβάλ! Ονόματα, παρακαλώ! Πόλη, Λάιλα και Σάνι. Είστε οι επόμενες! Βιαστείτε! Έχετε αργήσει πολύ! Έχουμε αργήσει γιατί? Μα μόλις φτάσαμε! Τα ονόματά σας είναι στη λίστα για να τραγουδήσετε στο φεστιβάλ Λάμα Ράμα! Πώς? Μα πώς μπήκαμε στη λίστα? Η γιαγιά, μάλλον αυτή θα μας έβαλε. Λοιπόν, όπως λέμε και εμείς τα Λάμα, το σόου δεν σταματάει. Ακολουθήστε με! Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμη να τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Δεν πειράζει. Μπορούμε όμως να αυτοσχεδιάσουμε. Υπάρχει ένα τραγούδι που ξέρουμε όλες απ' έξω. Σπίτι τώρα. Νομίζω πως η Σάνι έχει μια ιδέα. Μίνι ταξίδι επιστροφής. Κοιτάξτε αυτή την τέλεια δισκομπάλα που μου έδωσε ο Λάμα Ντάν. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και σε άλλες περιπέτειες με το διαβατήριο. Υπάρχουν τόσα πολλά καινούργια μέρη για εξερεύνηση στο χάρτη. Τα λέμε αργότερα με περισσότερες περιπέτειες. Αντίο!
Μαντέψτε ποιες τέλειωσαν μόλις την επιστημονική εργασία τους. Ώρα να περάσουμε την υπόλοιπη μέρα με μια καινούργια περιπέτεια. Με μια μαγική περιπέτεια. Θα πάμε όλοι μαζί στο Λούνα Πάρκ για να παίξουμε με όλα τα παιχνίδια. Μείνε η δύναμη! Μείνε ταξίδι! Ωαου! Μα τι συμβαίνει? Νομίζω πως γίνεται ένας διαγωνισμός παγωτού. Κοιτάξτε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις! Μαλί της γριάς! Ζελεδάκια με φρούτα! Γεύση σοκολατένια έκπληξη! Επαιτειακή γεύση μέντα κεράσι! Αυτό πρέπει να το δοκιμάσω! Λοιπόν, τι γεύση έχει? Υπέροχη! Έχει τη σωστή ποσότητα μέντας και κερασιού! Και η γλώσσα σου έγινε μέντα κεράσι! Μάλλον θα είναι μαγικό παγωτό! Θέλω να δοκιμάσω τη γεύση σοκολατένια έκπληξη! Wow! Γεια σου, πριγκίπισσα Ρέιν! Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ! Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω το παγωτό σου! Λυπάμαι πολύ, κορίτσια, αλλά ξέχασα πίσω στο σπίτι το μαγικό συστατικό που χρειάζομαι για να φτιάξω το παγωτό ουράνιο τόξο! Όμως δεν μπορώ να φύγω από το κιόσκι, γιατί τότε θα αποκλειστώ από το διαγωνισμό! Μην ανησυχείς, θα στο φέρουμε εμείς! Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρείτε. Η χρωματιστή τρούφα είναι κρυμμένη πίσω από το τρίτο ουράνιο τόξο στα δεξιά, αμέσως μετά τον πέμπτο μονόκερο στα αριστερά. Μάλιστα! Τρίτο ουράνιο τόξο! Εντάξει! Ναι, φύγαμε! Πόσο δύσκολο να είναι να βρούμε ένα ουράνιο... Μάλιστα! Ας βρούμε τη χρωματιστή τρούφα! Δεξιά. Πανεύκολο! Πάνω στην ώρα! Ευχαριστώ, κορίτσια! Οι νικητές θα ανακοινωθούν σύντομα! Μιαμ! Είναι τόσο... Λαθαριστό! Σίγουρα είναι το αγαπημένο μου! Ώρα για σέλφι! Ναι! Ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τη σημερινή μας περιπέτεια με το διαβατήριο. Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνι και η Λάιλα. Τώρα που βρήκαμε το μαγικό κουμπί με το αστέρι, ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε το χάρτη. Ποιος θέλει ακόμα μια περιπέτεια με το διαβατήριο? Εγώ! Να ξαναπάμε στη χώρα των Λάμα και να εξερευνήσουμε κι άλλο. Και βέβαια! Μην είναι δύναμη! Ναι! Μην είναι ταξίδι! Γεια σας! Ευτυχώς ήρθατε πάνω στην ώρα για το σημερινό συνέδριο χειροποίητων κατασκευών. Να σας δείξω τη σκηνή σας. Την σκηνή μας? Ποια σκηνή? Ευχαριστούμε. Με λένε Dan. Σωστά. Ευχαριστούμε, Dan. Όμως δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή για τίποτα. Νομίζω πως όλες μας ξέρουμε ότι και πίσω από αυτή την περιπέτεια κρύβεται η γιαγιά Πόγκετ. Νομίζω θα είναι συναρπαστικό. Το μόνο πρόβλημα είναι... δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα στο συνέδριο. Γρήγορα, Πόλη. Σκέψου τα μπλοκ σου. Ποια κατασκευή σου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν έμπνευση? Για να σκεφτώ. Το βρήκα! Μπορούμε να φτιάξουμε χειροποίητα βραχιολάκια φιλίας. Όχι, μάλλον δεν μπορούμε. Δεν έχουμε καθόλου υλικά για να τα φτιάξουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί για να ταξιδέψουμε στο τροπικό κουτί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μουσικές πέτρες από το ποτάμι σαν κάντρες για τα βραχιολάκια. Και μπορούμε να τις δέσουμε με αυτές τις κλωστές που κράτησα σαν ενθύμιο από το βασίλειο του μονόκερου. Πανέξυπνες ιδέες, κορίτσια! Νομίζω πως είμαστε έτοιμες να επιστρέψουμε. Ha ha ha!
Κυρίες, κύριοι και λάμα, το συνέδριο χειροποίητων των κατασκευών ανοίγει τις πόρτες του σε 3, 2, 1! Χουφ, πάνω στην ώρα! Κοιτάξτε ποιες είναι εδώ. Είναι η Αλιάνα και η πριγκίψα Ρέιν. Γεια σας, κορίτσια. Τι καλά που σας συναντήσαμε εδώ. Τι είναι αυτά εδώ? Κλείστε τα μάτια σας και απλώστε τα χέρια σας. Ω, θέλω να το τραβήξω αυτό για το blog μου. Φτιάξαμε βραχιολάκια φιλίας. Για να θυμίζουν στις φίλες μας ότι μπορούν να βασίζονται πάνω μας. Α, τα λατρεύω! Είναι πολύ όμορφο δώρο. Σας ευχαριστούμε για το χειροποίητο ενθύμιο. Ορίστε, εγώ έφτιαξα αυτό για σας. Ευχαριστούμε! Σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε. Το λατρεύουμε! Εντάξει, παιδιά, πρέπει να κλείσω τώρα. Πείτε αντίο! Αντίο! Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για μια ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο. Λοιπόν, Πόλη, να σιγουρευτείς ότι θα κοιμηθεί το μεσημέρι και πάρε με αν χρειαστείς οτιδήποτε. Το έχω, μαμά. Μην ανησυχείς. Γεια, γεια! Μην ξεχνάς ότι θα φροντίσεις και την πίτσες. Πίτσες, είναι ώρα να φάμε όλοι μας. Πίνασες, Πάξ? Για άνοιξε ένα μεγάλο στόμα. Έλα τώρα, είναι πεντανόστιμο. Εντάξει, Πάξ, κέρδισες. Πάρε το κουτάλι, αλλά να φας, αλλιώς... Μην έχει δύναμη! Και πάλι μεγάλη! Δεν έχει άλλο μίνι αν είσαι άτακτος. Αχ, μάλλον πρέπει να πας για υπνάκο. Σε βάλω στο κρεβατάκι σου. Για να δούμε. Πού είναι το αρχουδάκι σου? Hey, έλα, Πάξ. Είναι ώρα για υπνάκο. Έχεις πάρα πολύ χρόνο να παίξεις μετά. Κοιμήσου γλυκά. Μα πώς το κάνεις αυτό? Πάκα του τάτα, πάτα. Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να παίξουμε? Θα παίξουμε. Πρέπει να κοιμηθείς. Η μαμά και ο μπαμπάς θα γυρίσουν σύντομα.
Πώς και δεν σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το φυλαχτό μου για να σε νανουρίσω. Εντάξει, το σπίτι είναι πεντακάθαρο. Νομίζω πως χρειάζομαι κι εγώ έναν υπνάκο. Γλυκιά μου, από ό,τι φαίνεται δεν έκλεισες καλά την πόρτα όταν φύγαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πώς τα πήγες? Όλα καλά, κοιμάται. Υπέροχα, θυμήθηκες να ταΐσεις και την πίτσες? Ναι, ναι, έχει φάει και είναι χαρούμενη. Πίτσες? Πίτσες, πού είσαι? Όχι, όχι, νομίζω πως το έσκασε. Συνεχίζεται. Είναι τα γενέθλιά μου, γιούπι! Έχω τόσα πολλά να κάνω. Θέλω να φτιάξω την καλύτερη τούρτα γενεθλίων του κόσμου. Και θέλω να κάνω έναν αγώνα σκέιτ στο πάρκο με τη Σάνι, τον Νίκολας και τη Λάιλα. Επίσης σήμερα είναι και η μέρα δωρεάν παιχνιδιού στο μαγαζί με τα ηλεκτρονικά. Όχι, μισό. Τελικά, σήμερα θέλω να πάω όλους τους φίλους μου βόλτα με ελικόπτερο. Χρειάζεται μόνο να βάλω ένα καινούριο έλικα. Για να δούμε. Α, το βρήκα! Θα ζητήσω βοήθεια από τη Λάιλα. Είμαι σίγουρη πως θα βρούμε τον καλύτερο έλικα ανάμεσα στα αξεσουάρ της. Είσαι εντάξει? Λυπάμαι πάρα πολύ. Ναι, είμαι καλά. Μην ανησυχείς. Χρόνια σου πολλά κιόλας. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένη που θα τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Όχι, άστο. Θα το πάρω εγώ. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω σήμερα. Πρέπει να τελειώσω μια εργασία φυσικής. Να τα γιορτάσουμε άλλη μέρα. Αντίο. Εντάξει. Αντίο. Γεια σου, Λάιλα. Εσένα έψαχνα τώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρούμε έναν έλικα για το ελικόπτερο? Θέλω να πάμε όλοι μαζί βόλτα για τα γενέθλια. Λυπάμαι, Πόλη. Έχω ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα. Θα τα πούμε αργότερα, εντάξει? Α, και χαρούμενα γενέθλια. Ευχαριστώ. Μα γιατί είναι όλοι απασχολημένοι σήμερα? Λοιπόν, φαίνεται πως δεν έχει βόλτα με το ελικόπτερο. Αλλά μπορεί ο Νίκολας να είναι στο πάρκο σκέιτ. Θα θέλει σίγουρα να κάνουμε έναν αγώνα. Α! Γεια σου, εορτάζουσα. Νίκολας, περίμενε. Ήθελα να κάνουμε αγώνα. Λυπάμαι, έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω, αλλά θα τα πούμε σύντομα. Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορούν να γιορτάσουν μαζί μου. Ίσως μπορώ να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Μίνι δύναμη! Αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα. Οι άλλοι σίγουρα έχασαν που δεν ήρθαν. Νομίζω πως φτάνει για σήμερα. Βασικά, ίσως μπορώ να περάσω από τα ηλεκτρονικά για εκείνα τα δωρεάν παιχνίδια. Θα είναι φανταστικά. Θα μπω για να δω. Και πάλι μεγάλη.
Σας ευχαριστώ, παιδιά. Δεν το περίμενες ότι θα σου κάναμε πάρτι, σωστά? Εντάξει, ας αρχίσει επιτέλους το πάρτι. Την τούρτα τη φτιάξαμε μόνοι μας. Φαίνεται πεντανόστιμη. Φοβήθηκα ότι μπορεί να καταλάβαινες το σχέδιό μας όταν συναντηθήκαμε νωρίτερα. Ευτυχώς που δεν πρόσεξες τα κεράκια που υπήρχαν μέσα στη σακούλα. Έλα λοιπόν, Πόλη, κάνε μια ευχή. Δεν χρειάζεται να ευχηθώ κάτι παραπάνω. Έχω ήδη τους καλύτερους φίλους του κόσμου. Ελάτε να φυσήξουμε τα κεράκια όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία. Χαρούμενα γενέθλια, Πόλη! Γεια σας, παιδιά! Είδα το πιο φανταστικό όνειρο χθες το βράδυ. Έκανα, λέει, skateboard στα γεμάτα με γκλίτερ δαχτυλίδια του Κρόνου. Ήρθατε πάνω στην ώρα. Θα πάμε όλες μαζί σε μια περιπέτεια για skateboard στο διάστημα. Μπορεί η έλλειψη βαρύτητας να είναι πρόβλημα, αλλά θα βρούμε λύση. Θα είναι τέλεια! Μίνι δύναμη! Κοίτα τα δαχτυλίδια, Σάνι. Αν κάνουμε μίνι ταξίδι... Πόλη! Ούψ! Λέω να δούμε τώρα τι γίνεται με τη βαρύτητα. Πόλη! Μισό! Πού είναι η Λάιλα? Οχ, όχι! Μήπως τι... Ενθουσιάστηκες λίγο παραπάνω. Σωστά! Θα το διορθώσουμε. Μίνι ταξίδι επιστροφής! Λυπάμαι πολύ, Λάιλα. Ας το ξαναδοκιμάσουμε! Μίνι ταξίδι! Εντάξει, είμαστε όλες εδώ. Ας το κάνουμε. Περίμενε, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουμε σκέιτ. Οχ, όχι. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είσαστε έτοιμες. Λυπάμαι πολύ. Ξέρετε κάτι, είδα κάτι σκέιτ στη χώρα του μονόκερου. Να τα δανειστούμε? Ναι! Λοιπόν, τα σκέιτ ήταν δίπλα στην τραμπάλα ουράνιο τόξο. Λυπάμαι πολύ που δεν τα βρήκαμε πουθενά. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε σκέιτ κάποια άλλη φορά. Γεια σας, κορίτσια. Τι σας φέρνει εδώ? Θέλαμε να κάνουμε σκέιτ, αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε τα σκέιτ. Ξέρετε, ήλπιζα να σας συναντήσω, επειδή έχω φέρει αυτά εδώ για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πριγκίπισσα Ρέιν. Τι λες, να κάνουμε το όνειρό σου πραγματικότητα, Πόλη? Ας το κάνουμε. Μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ που ξεχνάμε τα απαραίτητα. Ευτυχώς οι φίλες μου πάντα μου δίνουν ένα χέρι βοηθείας. Ή σε αυτή την περίπτωση, ένα ζευγάρι σκέιτ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε απίθανο skateboard στο διάστημα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο!